Ο λιγνίτης σιγά σιγά υποχωρεί από το ενεργειακό μείγμα. Ήδη η Ελλάδα μείωσε σημαντικά τη χρήση του άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή, δίνοντας έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ έχει δεσμευθεί να κλείσει οριστικά όλες τις λιγνητικές μονάδες το 2023. Πλέον, περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη βρίσκονται και επίσημα στη φάση της μετάβασης σε ένα νέο πράσινο αναπτυξιακό μοντέλο. Μέχρι τότε όμως υπάρχει αγωνία. Υπάρχει αγωνία και υπάρχει αβεβαιότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα χρονικά πλαίσια μέσα στα οποία κινούμαστε είναι ασφυκτικά. Οι επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης είναι ήδη ορατές. Γι' αυτό προέχει το ζήτημα της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή. Η Επιτροπή έχει ήδη διασφαλίσει κονδύλι ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ και για τις 96 λιγνητικές περιοχές της Ευρώπης, προκειμένου να απεξαρτηθούν από τον άνθρακα. Ωστόσο, η κατανομή των πόρων δεν ικανοποιεί την Ελλάδα. Η κατανομή αυτή είναι άδικη. Δίνει πολλά χρήματα σε χώρες όπως είναι η Πολωνία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, οι οποίες όπως όλοι γνωρίζουμε δεν έχουν δεσμευτεί για καμία απολιγνητοποίηση ως το 2023 ή το 2028. Πολλές δεν το συζητούν καν. Η Γερμανία μάλιστα έχει αποφασίσει απολιγνητοποίηση μόλις το 2038 και αυτή παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Ενώ η Ελλάδα παίρνει μόνο το 4,3% του ταμείου, ενώ αντιμετωπίζει επίγοντα προβλήματα λόγω της απολιγνητοποίησης το 2023. Η Δυτική Μακεδονία θα μπορέσει να διατηρήσει τον ενεργειακό της χαρακτήρα την επόμενη μέρα, αναπτύσσοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη σχεδιάζει ΔΕΗ μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Παράλληλα, όμως, μπορεί να αναπτυχθεί και η αγροτική παραγωγή, με έμφαση στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών, στην οινοποιία, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αναπτυχθεί η βιομηχανία αλλά και η καινοτομία. Δεν είμαστε έτοιμοι, ετοιμαζόμαστε όμως πυρετωδώς να προετοιμάσουμε την πρότασή μας για την επόμενη μέρα. Αυτό που είναι σίγουρα ενδιαφέρον είναι το κομμάτι της ανάπτυξης καινοτομίας στην περιοχή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων γύρω από τον τομέα των μπαταριών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτροκίνηση στα αυτοκίνητα. Εγώ πιστεύω ότι ο ενεργειακός χαρακτήρας του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας πρέπει να διατηρηθεί. Όταν μιλάμε για ενεργειακές επενδύσεις, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι εξοικονόμηση ενέργειας. Ειδικά στα κτίρια. Μπορεί οι λιγνητικές μονάδες λοιπόν να μετατραπούν σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Πώς γίνεται αυτό? Η περίσσια ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, από καθαρές μορφές ενέργειας δηλαδή, αποθηκεύεται ουσιαστικά σε ένα μέσο υψηλής θερμοφορητικότητας όπως άλατα για παράδειγμα. Τεχνολογίες υδρογόνου, για παράδειγμα. Υπάρχει πολλή συζήτηση για τις τεχνολογίες υδρογόνου. Σίγουρα είναι το μέλλον. Υπάρχουν πολλές προοπτικές και για δημιουργία τοπικής προστιθέμενης αξίας, αλλά και για δημιουργία θέσεων εργασίας. Όπως και αν έχει το πράγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να βιαστεί να καταθέσει τελικά σχέδια για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνητικών περιοχών μέχρι το τέλος του έτους, κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να εκταμιεύσει τα ευρωπαϊκά κονδύλια.